τόσες ώρες κοιμόμουν. Κάνα 20 λεπτό. Αλλά Κασάνδρα, έχεις χάσει κάθε επαφή με τον χρόνο. Νιώθω πως κοιμόμουν τουλάχιστον 5 ώρες. Ξεράθηκα. Ναι, το άκουγα. Τι άκουγες? Κοίτα, στην αρχή νόμιζα ότι πάτησα γάτα. Μετά διέσκασε το λάστιχο και δεν έμεινε το πορτμπαγκάζ. Τελικά είσαι εσύ που το χάλισες. Σκάσε ρε Στόκε. Ρε Λάζαρε. Έχω την εντύπωση ότι κάτι έχω ξεχάσει. Τι, κλειδιά? Όχι, όχι, τα πήρα. Τα λεφτά, μαγιό, πετσέτες. Κάτσε λίγο, να σκεφτώ. Βενζίνη. Γαμώ το κερατό μου, ρε Κασάνδρα, τη βενζίνη! Δεν ξέρω, τώρα μη φωνάζεις! Με 100.000 φορές δεν σου πάω το γεμίσεις! Κοίτα, δεν βοηθάνε οι φωνές, πρέπει να κάνουμε κάτι. Είμαστε στη μέση του πουθενά, με 0 πινακίδες, 0 μορφές ζωής και 0 βενζίνη. Εντάξει, εντάξει, συγγνώμη. 1000 συγγνώμη, έκανα μαλακία. Δεν θα ξανασυμβεί. Θες να δούμε τι θα κάνουμε τώρα? Ναι, σίγουρα δεν θα ξανασυμβεί, γιατί θα πεθάνουμε εδώ πέρα. Κοίτα, θα αφήσουμε το αμάξι εδώ και θα πάμε να βρούμε ένα βενζινάδικο ή κάποιον να μας δώσει βενζίνη. Θα αφήσουμε το αμάξι? Τι, μόνο του? Γιατί ρε Λάζαρε, λες να μελαγχολήσει? Δεν μπορώ να το αφήσω εδώ μόνο το αμάξι. Καλά. Κάτσε εσύ και φύλα το αμάξι σου εδώ και εγώ θα πάω να φέρω βοήθεια. Τι είναι εδώ? Δεν ξέρω. Αλλά μπορεί να είναι κάποιος μέσα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε. Εγώ μας έβαλα σε αυτή την κατάσταση. Εγώ θα μας βγάλω. Έτσι? Ναι, έτσι. Ξέχνα το. Πάμε να φύγουμε. Καλημέρα, τι κάνουμε? Όλα καλά? Τι? Τι συμβαίνει? Λάζαρε! Λάζαρε, είσαι καλά? Καλά είναι ο κύριος. Απλά χτύπησε το κεφάλι στο χέρι μου λίγο πιο δυνατά από ό,τι θα έπρεπε. Και αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τι στο διάολο κάνετε εδώ? Κοιτάξτε, έμεινε το αμάξι μας από βενζίνη και ψάχναμε για βοήθεια. Δεν είχαμε πρόθεση και να... Και το μόνο μέρος που βρήκατε να ζητήσετε βοήθεια είναι εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε οτιδήποτε εκτός από βοήθεια. Τι λες, σου φαίνονται για μπάτσι? Μα όχι, σας λέω. Απλά ψάχναμε βενζίνη για το αυτοκίνητό μας. Κοιτάξτε, αφήστε μας να φύγουμε και δεν θα πούμε τίποτα. Εντάξει, μισό λεπτό το λύσω και φύγατε. Μάλλον κάτσε, έχω καλύτερη ιδέα. Να σας σκοτώσουμε για τους δύο καταναστά. Όχι! Περίμενε! Πρέπει να υπάρχει κάποια λύση, σε παρακαλώ, άφησέ μας. Λοιπόν, μια και τον άλλο δεν το βλέπω να μιλά, θα αποφασίσεις εσύ. Ποιος θες να πεθάνει πρώτος? Τι πράγμα? Τώρα, ποιος θες να πεθάνει δεύτερος? Καλημέρα, τι κάνουμε? Όλα καλά? Τι? Πώς? Μου δώσατε φάρμακα. Δεν ξέρω αν είπες τίποτα καθώς ερχόσουν. Αλλά αναρωτιέμαι. Τι στο διάολο κάνετε εδώ? Μα με πυροβόλησες. Ο Λάζαρος. Σκότωσες τον Λάζαρο. Δεν τον σκότωσα. Απλά είναι ανέστητος. Αλλά μη φοβάσαι. Το πιθανότερο σε λίγο είναι να τον σκοτώσω και αυτόν και σένα. Τι λες, σου φαίνονται για μπάτσι? Κοίτα, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά δεν είμαστε μπάτσι. Άσε μας να φύγουμε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, μια και τον άλλο δεν το βλέπω να μιλάει, θα αποφασίσεις εσύ. Ποιος θες να πεθάνει πρώτος? Κάτσε, γιατί το κάνεις αυτό? Αφού δεν μας σκότωσες ούτε την προηγούμενη φορά. Άσε μας να φύγουμε. Μόνο που αν όντως είχα σκοτώσει, θα το θυμόμουν σίγουρα. Και πιο πολύ θα το θυμόσουν εσύ. Λοιπόν, κομμένες μαλακίες, έτσι!
Καλημέρα, τι κάνουμε? Όλα καλά? Έλα, μη φοβάσαι. Καλημέρα, τι κάνουμε? Είναι σε λίγο. Όλα καλά? Τι σποτιά. Καλημέρα, τι κάνουμε? Ακούς! Κοίτα πώς είσαι! Δεν έχεις ξαναπιάσει όπλο ποτέ! Άκου τι θα γίνει. Θα πετάξετε όλοι τα όπλα σας κάτω. Θα πάρω τον Λάζαρο και θα φύγουμε και δεν θα ξαναδεί ο ένας τον άλλον. Δεν έχεις τα άντερα. Δεν έχεις δει καν πτώμα στη ζωή σου. Έχω δει. Μια-δυο φορές. Καλημέρα, τι κάνουμε? Καλημέρα, τι κάνουμε? Όλα καλά? Δεν έχει νόημα. Ορίστε. Θα μείνω εδώ για πάντα. Εσύ θα με σκοτώνεις, εγώ θα πεθαίνω και θα ακούω τις ίδιες μαλακίες ξανά και ξανά. Τι λες, σου φαίνονται για μπάτσι? Τι κόλλημα έχεις πια με τους μπάτσους? Τι κάνετε εδώ και δεν πρέπει να το μάθει κανείς? Πολύ περίεργης, έτσι. Ξέρεις τι έκανε περιέργεια στη γάτα? Ξέρω επίσης ότι οι γάτες έχουν πολλές ζωές. Αφού θα πεθάνεις που θα πεθάνεις. Έχουμε στην κατοχή μας ένα μεγάλο αριθμό όπλων έτοιμων προσπόλησης. Και τι κάνετε? Έχουμε εντολές και περιμένουμε τηλέφωνο για να κινηθούμε στο σημείο συναλλαγής. Αλλά εσείς μας καθυστερείτε. Χίλια συγγνώμη. Πριν με σκοτώσεις, πες μου τουλάχιστον το όνομά σου. Νομίζω ότι έχω αυτό το δικαίωμα. Πολύ καλά λοιπόν. Μπορείς να λες ότι με σκότωσε ο Θανάσης ο Ντάντος. Καλά ακούγεται. Θα το κάνουμε και μπλουζάκι. Okay. Ευχαριστώ. Μπορείς να με σκοτώσεις τώρα. Πρέπει να σου πω πως είσαι το πιο συνεργάσιμο θύμα που έχω δολοφονήσει ποτέ μου. Χάρηκα πολύ για τη συνεργασία. Τα λέμε σε μια άλλη ζωή, έτσι? Μα φυσικά. Καλημέρα, τι κάνουμε? Όλα καλά? Θανάση, τι συμβαίνει εδώ? Πώς ξέρεις το όνομά μου? Άσε την πλάκα, ρε Θανάση. Τι σκατά γίνεται εδώ? Νόμιζα ότι είχαμε μια συμφωνία. Τι λες, μωρή? Βουλώσε το μισό, ανοίξω το κρανίο. Θανάσης Ντάντος, έχεις έρθει από το τμήμα άπειρες φορές. Μαζί οργανώσαμε όλη τη σημερινή μέρα. Μην την ακούτε, ρε. Δεν έχω πάει ποτέ από εκεί. Σε λίγα λεπτά έρχεται η αστυνομία. Ξέρουν για τα όπλα εδώ και για το τηλεφώνημα που περιμένετε. Πραγματικά πολύ καλή δουλειά, Θανάση. Μετά από μια τέτοια υπόθεση, η προαγωγή σου είναι σίγουρη. Ρε, είστε τελείως μαλάκες. Δεν καταλαβαίνω το τι λέει, μαλακίες. Και πώς τα ξέρω όλα αυτά, ρε? Δεν ξέρω. Μπλοφάρι, συνέλθετε. Τόσο καιρό μας κάρφωνε στους μπάτσους, ρε καθήκη. Λέει ψέματα, ηλίθι. Εγώ δεν πρόκειται να περιμένω τους φίλους στους μπάτσους να μας πάνε μέσα. Για τελευταία φορά, πανίβλακα. Λέει ψέματα! Λάζαρε. Ξύπνα, Λάζαρε. Τι, βενζίνη βρήκαμε. Δόξα τω Θεώ. Όχι, δεν νομίζω να έχει. Τι έγινε εδώ? Θα σου τα πω όλα. Τώρα πρέπει να φύγουμε. Λάζαρε, τα είπαμε. Τώρα μόλις τελείωσε. Όχι, δεν ξέχασα τίποτα. Θα μου το κοπανάς για πολύ ακόμα. Έρχομαι τώρα. Το πιστεύεις, σε 5 ώρες περίπου θα είμαστε στην παραλία. Ναι, θα πάρω 7 μπιτόνια βενζίνη αυτή τη φορά. Καλημέρα, τι κάνουμε? Όλα καλά?